δώσε τσιφτετελάκι. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, φίλες του Λίμπερο και φίλοι, και όχι μόνο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ποιος αυτός 1-0» με την αφιντομουτσουνάρα μου. Ερχόμαστε πλέον και μεσημέρι, ερχόμαστε και 2-3. Έχουμε σήμερα να κληρώσουμε το δώρο της προηγούμενης εβδομάδας. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε να κληρώσουμε τη σκούπα Μίλε από την ηλεκτρονέτ που αποκύρισε Νικολαίδης. Ο πρώτος που θα βγει στις γραμμές, γραμμές ανοιχτές κατευθείαν, 2310-287-888, ο πρώτος που θα βγει στον αέρα θα μου δώσει και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 47 για να κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Όμως κυρίες και κύριοι, έχουμε και αυτήν την εβδομάδα καταπληκτικό δώρο από το χορηγό ώρας, από το χορηγό της εκπομπής, την Climart Home. Climart, παντοτινός χορηγός και φίλος και αδερφός. Αυτή την εβδομάδα κληρώνουμε στο 2-3 τις 5 εκπομπές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έναν αφιγραντήρα Fresh Inventor 120 ευρώ και η αξία του. Ανοίγουμε γραμμές να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, να παίξουμε γενικότερα ό,τι θέλετε. Πώς είναι να διατάζεις, λέει, τον τζατσαρό σαν ηχολήπτη? Δικασμένη προσωπικότητα. Γεια σου Κριστάρα μου. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Ο πρώτος που θα βγει θα μου δώσει και τον τυχερό της προηγούμενης εβδομάδας. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα την Μίλε, τη σκούπα Μίλε της προηγούμενης εβδομάδας, και ξεκινάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή να κληρώσουμε έναν με το παιχνίδι που θα κάνουμε. Την αντίστροφη μέτρηση, βρες τη λέξη με το παιχνίδι που θα κάνουμε. Γράφω το όνοματά σας με το σταθερό, αν θέλετε να στείλετε και μήνυμα, για να σας βάλω σε κλήρωση για αφιγραντήρα Fresh Inventor 120 ευρώ η αξία του. Να πούμε ότι πέρα από την Climart και την Climart Home που είναι χορηγός ώρας, δεν ξεχνάτε πλατεία Τερψιθέας Αμπελοκήπων 10, καταπληκτικό ψητοπολείο Αθηνά με φρεσκότατα και υπέροχα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης, εκλεκτά όλα δικά του, ξέρουμε την αξία του, ξέρουμε την ποιότητά του, οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία για το τι μας περιμένει εκεί. Ίσα ίσα είναι όλα νοστιμότατα, όλα υπέροχα, ώρα εκλεκτά. Ξαναλέω, ο πρώτος που θα βγει, θα δώσουμε τώρα γραμμές στον αέρα, 2310-287-888, ο πρώτος που θα βγει στον αέρα θα μας δώσει και τον τυχερό της προηγούμενης εβδομάδας. Έχω 47 ονόματα σημειωμένα για να κληρώσουμε τη σκούπα Μίλε. Για να μην την κάνουμε μεταξύ μου, να μην φωνάζω τώρα την Μαριλής. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν γραμμές 2310-287-888. Πάμε να δούμε από τα χείλη του κρέμονται οι 47 για τη σκούπα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλησπέρα σας. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Τι κάνετε, είστε καλά? Δεν βγαίνεις πλέον το πρωί, έτσι, έχεις γίνει μεσημεριανός. Όχι, δεν είχα κάτι να πω για χθες, τι να πω. Τι να πεις φίλε, τα είπαν όλοι οι άλλοι. Όχι στην εκπομπή όμως, αλλού. Αγόρι μου. Τι να πεις ρε Κωστή, να βγεις δηλαδή να εξηγήσεις αυτονόητα πάλι. Θα τα πούμε και έτσι κι αλλιώς μετά τις 2.30 με Κώστα Βασιλόπουλο. Σήμερα το σχόλιο του με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί πιστεύω σήμερα δεν την πήρα ακόμα, αλλά τώρα που θα σχολάσω θα πάω να την πάρω. Ωραία πράγματα. Όπως κάθε φορά στη Φόρτσα. Και να πω ότι υπάρχει. Εγώ πήρα και για την κλήρωση. Για την κλήρωση. Αγόρι μου, θα δώσει την σκούπα Μίλε. Έτσι, από το 1 μέχρι το 47 θέλω να μου δώσει ένα νούμερο. Το 45 θα πω. Είναι ωραίο νούμερο. Το 45 θα πει. Το 45. Λοιπόν, το 45. Το 45, να δούμε αν είναι άντρας ή γυναίκα. Το 45 είναι η Έρικα σε 995 το νούμερό της. Έρικα. Αξίζει γιατί θα τη χρησιμοποιήσει από εκεί. Αυτό είναι που λέμε σκούπα μου πες. Έτσι. Η σκούπα η δική μας ο Κρέσπο να πούμε ή ο Ίγκασον, μια χαρά τα πήγαν χθες. Μια χαρά. Μπράβο. Έρικα λοιπόν, 995. Έρικα, χρωστάς ένα κέρασμα στον Παναγιώτη, ο οποίος επέλεξε το δικό σου νουμεράκι. Να το πούμε αυτό βέβαια, τα δικά σου χείλη. Να είναι καλά το ζουμουσάκι, δεν χρειάζεται. Τέλεια. Γεια σου Παναγιώτη. Θέλω μου να πω κάτι. Α, περίμενε, σήμερα δεν θα παίξουμε σήμερα για τον αφιγραντήρα. Δεν είσαι όχι, μέσα. Δεν παίζω. Παίζω εγώ. Τίποτα, θα μου πεις πέντε παίχτες. Θα μου πεις τέσσερις παίχτες. Εύκολο θα σου βάλω. Εύκολο. Πέστε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τέσσερις
παίκτες φαλακρούς. Παπαδόπουλος. Ναι. Στοχ. Στοχ, ωραίος. Στο Συμπολίτη. Πολύ γνωστή καράφλα. Ο Φυρός. Ο Φυρός, μπράβο. Και έναν ακόμα. Πλαγιοδάνιο. Τζαλά. Αθηναϊκός. Να σου πω κάτι. Πλαγιοδάνιο είπα, φίλε. Αφού λέω πλαγιοδάνιο, καταλαβαίνεις, έτσι. Πλαγιοδάνιο. Λοιπόν, Παναγιώτη, κάτσε να σε βάλω στο καινούργιο Δευτέρι για να μην μπερδέψω τα θέματα. Λοιπόν, Παναγιώτης, πες μου λίγο. 485. Έγινε Παναγιώτη, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σαν το αντιβιωτικό. Πάμε. Περιμένω να πάρει η κυρία Έρικα τηλέφωνο. Εμείς έχουμε τα τρία τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό σας. Άρα δεν μπορούμε να σας πάρουμε εμείς τηλέφωνο. Εσάς, όχι εσάς που έχετε στείλει μήνυμα, εσάς που βγήκατε στον αέρα και παίξατε μέσα από το σταθερό σας τηλέφωνο. Άρα περιμένουμε μέσα στην διάρκεια της εκπομπής μέχρι και τις και μισή να πάρει η Έρικα. Ναι! Γεια σας! Καλό μεσημέρι! Καλώς την τη φίλη μας. Νάντια, εσύ! Ναι! Καλή εβδομάδα για σε όλους μας! Νάντια! Νάντια! Γεια σου, Νάντια! Λοιπόν, Κωστή μου, τι λέει? Τι θα παίξουμε σήμερα, με τι θα παίξουμε, αντίστροφη μέτρηση, με τι θέλεις? Με τραγουδάκι? Με λέξεις? Τέλεια. Ναι. Σου δίνω εγώ ή μου δίνεις εσύ? Μου δίνεις εσύ. Σου δίνω εγώ. Μπράβο, ρε Νάντια. Λοιπόν, έτοιμη? Ναι. Βάζω και την αντίστροφη. Όχι ακόμα, σου δίνω τις λέξεις. Μπακάλις. Ναι. Μάλλον όχι. Άστο αυτό, θα το κάνω μετά άλλο. Γλέντι. Ναι. Γλέντι. Ναι. Μπακάλις. Ναι. Κάλτσα. Ναι. Αχταρμάς. Ναι. Και νηφικό. Φίλε ρε φίλε. Γλέντι, μπακάλις, αχταρμάς, νηφικό. Πάντε με αυτές τις τέσσερις, να μην σε κουράσουμε. Γλέντι, μπακάλις, αχταρμάς, νηφικό. Μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, κάποιος έτσι παλαβός πάει στο μπακάλι, ναι, και του λέει θέλω ένα ζευγάρι κάλτσες. Ναι. Του λέει μπακάλις, τι λες, παλαβός είσαι? Ναι, δεν έχουμε τις κάλτσες. Τι παίρνω εγώ κάλτσες? Του λέει εδώ γίνεται ένας αχταρμάς ζευγάκις και κάλτσες. Ναι. Τι θες, του λέει, τις κάλτσες? Λέει θέλω να παντρευτώ, ναι, θέλω να βάλω τα καινούργια παπούτσια, ναι, να πάω στο Γλέντι που θα έχουμε. Ξέρεις, μου έχει κάτι και η κοπέλα ένα νηφικό. Γεια σου Νάντια! Γεια σου Νάντια! Νηφικό, αλλά τέλος πάντων. Δύσκολα σε έβαλα. Πες μου. Τα κατάφερα νομίζω. Τέλεια τα κατάφερες. Πες μου τα τρία τελευταία. Έτσι, 5-18. 5-18. Καλή μας εβδομάδα. Γεια σου Νάντια. Γεια σου Νάντια, γεια σου Νάντια. Λοιπόν, αφιγραντήρας, έτσι, δωράκλα και αυτές τις πέντε μέρες, αυτήν την εβδομάδα. Από την Glimart Home. Από την Glimart Home, αφιγραντήρας καταπληκτικός 9-17-46. Γραβιάς 67. Δωράκλα, Inventor Fresh. 120 ευρώ αφιγραντήρας. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα ρε πανέξυπνε άνθρωπε. Μας έχει τρελάνει και τα μεσημέρια λιγάκι σιγάζανε. Παυλάρα μου. Λοιπόν, ξέχασα το πρωί να σου πω δύο πράγματα. Να μου πεις. Πολλούς χαιρετισμούς από τον Γιώργο. Ναι. Και όλα τα ζουμουσάκια. Μπράβο ρε φίλε. Και την Κυριακή μια μισή ώρα στο Eurobar είναι ο Μοσχοβίτης. Θα δούνε ποιος είναι ο Μοσχοβίτης. Αλήθεια. Ο Καλιοτζίδης. Ναι. Ο Μιχάλης, έτσι. Ο Μπουσανίδης. Μπράβο, ναι. μπράβο. Ο άνθρωπος. Τώρα ζήτησε την άδειά του μόλις πριν και με λέει τον ακούω. Μπράβο, ρε φίλε. Ο μαέστρος μας, αυτός που έγραψε το φοβερό ύμνο του Παρίδη. Θα μάθει ποιος είναι. Μπράβο, θα είναι και ο γιος ο Χρήστος, μου φαίνεται. Μπράβο. Είναι άλλο ταλέντο κι αυτός. Κάτι καλά. Βέβαια. Το Euro που άνε, μια μισή ώρα κάθε Κυριακή έχει υποτέλεσμα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Τι είσαι, δεν θα. Δεν τα βγάλω πέρα. Βρε, δεν μασάς τώρα, περίμενε. Ναι, τώρα με τα χάπια που παίρνω εγώ, λέγε άντε, πάμε. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Τι είπε? Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Α, εγώ εύκολο, περίμενε. Εσύ μιλάς, με σένα μιλάω, Παύλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, περίμενε τώρα, θα πάμε στο ρεφρέν να κερδίσεις, περίμενε. Νόμιζα να με έκλεισες. Όχι αγόρι μου, τι. Πρόσεξε.
Εύκολο ρε, εύκολο. Εύκολο, πάμε στο ρεφρέν. Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και... Θα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Σαν να είναι... Τι! Πάνω στη βαρέλα. Τι να σε πω. Αυτό έχεις να μου πεις. Θα κάνω... Θα κάνουμε ένα νερό όλα τρέλα επάνω στη βαρέλα. Φέρε και τον Φερνάντο τον βαρέλα. Η βαγγέλα πάνω στη βαρέλα. Δεν λέει αυτό το τραγούδι, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι, εγώ εκεί πάει το μυαλό μου, πάντα στην κουβάλα. Έλα, έλα. Δώσε, δώσε τρία τελευταία ψηφία. 47 Παύλος. Γεια σου Παυλάρα μου. Γεια σου Παυλάρα μου. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά. Ναι. Έλα. Καμένος πλάτος εκεί. Έλα, λιχνίες δεν υπάρχει. Θα κάνουμε έναν έρωτα να τρέλα, λέει πάνω στη βαρέλα. Έλα, Παύλε μου. Πάρε, πάρε και τον Βαγγέλα. Καλές διακοπές στο Γιώργο να ευχηθούμε. Πάντα τέτοια. 2310-287-888 μέχρι και τις και μισή μαζεύουμε τις συμμετοχές σας για αφιγραντήρα Fresh Inventor από την Climat Home. 2310. Μπαίνετε 23 και περιμένω να πάρει η Έρικα που κέρδισε τη σκούπα Μίλε. Να την ακούσουμε αέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Έρικα εδώ. Ναι, κυρία Έρικα, λίγο... Με τέσσερις λέξεις συμβάζεσαι. Λοιπόν, όχι, εγώ θα σε ρωτήσω τώρα. Εγώ όχι, ρωτάω, εγώ ρωτάω, εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος, να πούμε, ο αρχισυντάκτης. Α, λοιπόν, άκουσε, αύριο το πρωί, σε παρακαλώ πολύ, ναι. Παραγγελία του συγχωρεμένου του Μιτσάρα, να ακούσουμε το ποίημα. Τέλεια. Ποίημα. Στο υπόσχομαι. Λοιπόν, εντάξει. Εύκολη ερώτηση σου βάζω, αθλητικού ή περιεχομένου. Είμαι όλος μάτια. Είσαι όλος μάτια και αυτά. Άκου. Θέλω να μου πεις, ο Αμπέλ Φερέιρα, εχθές στη συνέντευξη τύπου, είπε, όταν πηγαίνω έξω και ψωνίζω, το φούρνο, περίμενε, μη μου το χαλάς, θα σου κάνω μάτι μπουτσόρις, περίμενε. Ποιος με ρωτάει για την ενδεκάδα, εκτός από το αυτός ένα μηδέν. Α, ο Μπακάλης, Β, ο Γυρσοδέψης, Γ, ο Σαλεπατζής ή Δ, ο Φούρναρης. Πάμε. Αφού το χάλασα, ρε. Λοιπόν, ο Φούρναρης μαζί με τον Μπακάλι. Ο Φούρναρης επιμένω. Καταστροφή είσαι, μου χάλασε το quiz. Άντε. Αφού σου λέω και δεν μου λες κάτι άλλο, τι να κάνω. Λοιπόν, να σου πω τελικά να κάνεις ένα παράμυθι. Ή κλείνω και φεύγω, λέγε. Κλείνεις και φεύγεις, σε χαιρετώ. Χάρηκα που τα είπαμε. 8-3-4. 8-3-4, φιλιά. Φιλιά, σύντομοι πρέπει να είμαστε. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Καλώς το παιδί, ρε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Έτσι, υπέροχα τα κρέατα. Δοκιμάσαμε το σουτουκάκι και το σουβλάκι. Πήγατε κρεατούμπα. Όχι, ρε. Πού? Καϊδουράγκα το σπίτι. Ναι, πού πήγατε? Παύλος 988. Α, τέλεια, σακούλα, ναι, εντάξει, τέλειος. Να ξέρεις, αυτά τα κρέατα, Παύλε, τα τρώτε και στο ψητοπολείο Αθηνά, στην πλατεία Τερψιθέας, πίσω από τους Λαζαριστές. Έκανε εκεί ψητοπολείο Αθηνά, καταπληκτικά πεντανόστιμα. Πεντανόστιμα. Ωραίος. Μπράβο, σουτζουκάκι. Σουτζουκάκι. Μου τρέξαν λίγο τα σαλάκια, θέλω να ξέρεις. Και ο κοιμάς έγινε με μακαρόνια. Ναι, πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Όχι όλο βέβαια. Πολύ δυνατός, φίλε. Πολύ δυνατός. Λοιπόν... Θα παίξουμε. Σε περιμένω. Θα παίξουμε. Λοιπόν, πάμε αντίστροφη μέτρηση εμείς να κάνουμε. Με παίκτες. Επειδή είσαι δυνατός παίκτης. Θέλω Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό και τραγουδιστή ή ηθοποιό από Σίγμα. Πάμε. Σίγμα. Έλληνας παίκτης Αλπικίδης. Ξένος παίκτης Στοχ. Ναι. Ελληνική ομάδα... Από Σίγμα. Σιγά την ομάδα την ΑΕΚ. Όχι, εντάξει. Ναι. Ξένη ομάδα είναι Σάντερλαντ. Σάντερλαντ. Ωραίος. Μετά είπαμε τραγουδιστή. Ναι. Οι Νταλίκες. Νταλίκες. Αδερφός Αλεξίου. Από Σίγμα. Σαρ. Πάμε παρακάτω. Προπονητής. Από Σίγμα. Προπονητής. Αρίγκο. Μίλαν. Αρίγκο Σάκη. Ναι. Τέλειος. Τι μας έμεινε. Και ένα φαγητό. Βάλε και ένα φαγητό. Ψαράκι λεπτό. Ψαρμάδες.
Πολύ ωραίος, φίλε. Πολύ ωραίος. Τι δεν βρήκαμε? Δεν βρήκαμε μόνο νομίζω ότι ελληνική ομάδα από σίγμα. Έλληνα προπονητή. Έλληνα προπονητή, Σαλπικίτης. Πιστεύω θα ασχοληθεί κάποια στιγμή με την προπονητική. Έλληνας προπονητής από σίγμα. Όχι, ψωραίος. Ψωραίος, φίλε. Λέμε στο Φεραίρα. Σαν αυτόν δεν έχουμε άλλον. Αγόρι μου, Παύλε, δώσε τρία τελευταία ψηφία. 988. 988. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Μπάει. Να πάρω και το αυτοκρατήρα μου χρειάζεται, φιλαράκια εδώ. Μακάρι, φίλε, με γι' αυτό. Να σου πω κάτι. Έχουμε ξεκουμπηθεί στα δώρα, έτσι. Μιλάμε, αυτά τώρα δεν είναι. Μιλάμε για δωράκλες. Ξεφτύλα, κάτω από 150 δεν πέφτουμε. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Παυλάρα. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια, φιλιά. Πάμε, επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ, εντύπωση, τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα, το Μαλαμπίπι με επιτυχία, έχω πολλές απαντήσεις. Άμα θέλετε. Ωραίο. Αγόρι μου, είσαι ο? Είμαι ο Στέργιος. Γεια σου ρε Στέργιο. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Έτσι λέω. Τέλεια. Λοιπόν, εσύ θα κάνουμε, τι θα κάνουμε? Θα σου βάλω... Αντίστροφη παίζεις? Αντίστροφη θέλω να σε πω. Μπράβο. Γιατί μου αρέσουν τα δύσκολα. Τα δύσκολα, αγοράκι είναι... μου, σε γουστάρω. Θέλω. Αλλά είναι εύκολο. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή Έλληνα ή ξένο, φαγητό και τραγουδιστή ή ηθοποιό, εύκολο να σου βάλω, από μη, πάμε, όπως λέμε μαμά, πάμε. Μη μαμά, Μπάγεβιτς ο προπονητής, Μαλαδένης ο ποδοσφαιριστής. Μπράβο. Ωραία. Έλληνα, ελληνική ομάδα. Ναι. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Μπάγερ Μονάχου. Μπράβο. Φαγητό. Μουσταλευριά. Μπράβο. Μουσακάς, ωραία. Τραγουδιστής ή ηθοποιός, ναι, από μη. Τραγουδιστής ή ηθοποιός από μη, Like a virgin. Γυναίκα. Η Μαντόνα, ναι. Μαντόνα, μπράβο. Και άλλο μας έμεινε. Τελειώνουμε. Τι μας έμεινε, ελληνική ομάδα. Από ελληνική μη. Ομάδα. Μίλαν. Μπορντό, Μπορντό. Μπορντό, βεβαίως. Σαν την ελληνική ομάδα δεν έχει, φίλε. Α, ναι, ελληνική ομάδα. Περίμενε. Τι λέει ο κανονισμός? Αν η ξένη ομάδα που επιλέξεις υπάρχει και σε χρώμα, τότε λέει ο κανονισμός ότι μετράει για ελληνική ομάδα. Αφού είπες Μπορντό, το στρέχουμε για σωστό. Γιατί δεν κατάλαβα. Αυτά που κάνει η Κέβικη Super League δηλαδή είναι πιο έντιμα. Εμείς εδώ θα κάνουμε κουμάντο ό,τι θέλουμε εμείς και ό,τι γουστάρουμε. Μπράβο. Δώσε μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία. Του κινητού μου. Εντάξει, θέλεις να μου δώσεις, ξέρω εγώ, το αριθμό από τα λάστιχα. 235, 15, 16. Θες να μου δώσεις περιφέρεια με 90, 60, 90. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω, φίλε. Είναι γαλλικά, δεν τα καταλαβαίνω. Τι θέλεις, τώρα που είπες και την Μπορντό, αμέσως έπαιξε με Γαλλία. Έτσι κατευθείαν. Επειδή μου έχεις αλλάξει level, επίπεδο. Έχεις αλλάξει επίπεδο. Να μιλάμε ελληνικά ή γαλλικά? Ό,τι θες. Ο βουλευούντα σε βεκμάσε, φάγαλα πλάζο. Τρεσολίο ζωχτή. Το λεμί μπουκαλιών, φίλε, μπιμπά. Και δέρμη. Λαμία βόλο με κάρο, περικολοζαμέντο και αδιάμο τσιμέντο. Α, είσαι έτοιμο και τσιμέντο κιόλα. Λοιπόν, αδερφούλη, 4-8-3. 4-8-3. Είσαι πολύ δυνατό, να ξέρει. Είσαι πολύ δυνατό. Θύμησε μου ένα όνομα. Από του αδύνατου. Στέργιος. Μπράβο, ρε Στέργιο. Τέλειος είσαι. Τέλειος, Στέργιος. Πολύ δυνατός. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Περιμένω και την κυρία Έρικα. Αυτή δεν είπαμε, είναι νικήτρια. Κάτσε να το δω. Έρικα. Να πάρει τηλέφωνο για να βγάλουμε την νικήτρια. Γεια σας. Έπεσε. 2310-287-888. Να σας βγάλουμε αέρα. Να παίξουμε. Έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά για να βγάλουμε κανένα δυο ακόμα. Και έτσι να μπούμε στη διαδικασία για την κλήρωση της εβδομάδας ολόκληρης, που είναι ένας αφιγραντήρας καταπληκτικός. Ένας αφιγραντήρας υπέροχος. Από την Glimart Home 917-646. Κληρώσαμε τη σκούπα. Σας έχουμε και άλλα τέτοια, σας έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Να μην σκιάζεστε, να βγαίνετε, να παίζουμε. Ο αποκλειστικός σκοπός αυτό το πρώτο μισάωρο είναι να γίνετε μουχαμπέτη, να γίνετε τζέρτζελος, να γίνετε φραμπαλάς.
για να μπορούμε να σας βάλουμε σε κλήρωση και να παίζουμε. Έχουμε όλες τις υπόλοιπες ώρες να συζητήσουμε για την ΠΑΟΚΑΡΑ και για ό,τι άλλο θέλετε. Έχουμε τις καλύτερες εκπομπές, έχουμε τους κορυφαίους δημοσιογράφους. Σε λίγο θα βγάλουμε και Βασιλόπουλο μετά τις και μισή για να συζητήσουμε και για την πρωινή συνάντηση μεταξύ Σαββίδη και Πρωθυπουργού, μεταξύ Μητσοτάκη και Σαββίδη. Να σας έχουμε εκεί νέα, τι έχει υποθεί γενικότερα και στην κουβέντα μας θα βάλουμε και το χθεσινό παιχνίδι και όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία θέλετε να ξέρετε. Περιμένω την κυρία Έρικα, δεν πήρε η κυρία Έρικα. Προλαβαίνω μία γραμμή ακόμα πριν πάω στο διάλειμμα, 2310-287-888, έναν ακόμα προλαβαίνουμε να παίξουμε, ένας ακόμα. Τα έχω τα ονόματά σας όλα, θυμίζουμε, αφιγραντήρας. Κλιμάρτ Home 917-646. Τέτοια δώρα θα έχουμε. Θα δώσουμε και τάμπλετ, θα δώσουμε και κινητά, θα δώσουμε και τηλεοράσεις και τα πάντα όλα. Έχουμε τους κορυφαίους στα ηλεκτρικά. Τους κορυφαίους. Πάμε να πάρουμε και την τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Γεια σου Κωστή. Καλώς την είναι. Καλώς την είναι. Σε ακούω πάντα και μεσημέρι και πρωί. Είμαι θαυμάστριά σου, να είσαι καλά γιατί μας δίνεις χαρά, μας ανεβάζεις τα ουράνια, μας παίρνεις τη μαυρίλα. Πάντα να σε γερώσει, να σε χαίρονται οι γονείς σου και η οικογένειά σου, Λεβέντη. Καλά, να σε καλά. Το όνομά σου, το όνομά σου. Το όνομά σου, το όνομά μου είναι Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, Μαργαρίτα ή Μαργαρό. Για πες μου να σου πω και ένα τραγουδάκι. Να μου πεις, εγώ θα το πω, εσύ θα το συνεχίσεις, πώς θα το κάνουμε, τι θέλεις. Εγώ να το πω και μου το πεις εσύ πιο κάτω. Άγγελέ μου, άγγελέ μου, μη με βασανίζεις πια. Άγγελέ μου, άγγελέ μου, δώσε μου λίγη χαρά. Μη χαμηλώνεις για τα μάτια. Γεια σου Μαργαρίτα. Πες μου τα τρία τελευταία. Πες μου τα τρία τελευταία νούμερα. Τα τρία τελευταία νούμερα. Γεια σου παλικάρι μου, 43. 43, ένα ακόμα θέλω, ένα ακόμα νούμερο μπροστά. 443. Γεια σου Μαργαρίτα. Γεια σου Μαργαρίτα. Τι ωραία, τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Άγγελέ μου, άγγελέ μου, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, μη χαμηλώνεις πια τα μάτια όταν γυρίζω να σε δω, μου βαλες. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δεν βγήκε η Έρικα, δεν βγήκε η Έρικα, δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε σύντομα μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω, χορηγή της εκπομπής ποιος αυτός ένα μηδέν είναι το ψητοπολείο Αθηνά, πλατεία Τερψιθέας με κρέατα του Ακροπολίου Μιχάλης και η Κλιμάρτ Home στην Γραβιάς, εκεί όπου θα έχουμε και, το δώρο μας τον αφιγραντήρα. Γραβιάς 67 917 646. Πάω σε διάλειμμα και γυρίζουμε να έχουμε στην κουβέντα μας Κώστα Βασιλόπουλο. Γεια σου Αναστασία! Για να βάλουμε στην κουβέντα μας να συνδεθούμε με Κώστα Βασιλόπουλο για το σχόλιο του, το διευθυντή της Φόρτσα. Επιστρέφουμε! Πάμε τώρα. Πάμε να χαιρετήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διευθυντή της Φόρτσα, Κώστα Βασιλόπουλο, που και σήμερα έχουμε νομίζω να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Γεια σου Κώστα! Καλό μεσημέρι Κωστή και καλή εβδομέρα. Τι γίνεται, χαμός γεμάτο Σαββατοκυριακό. Με πολύ... Ήταν αναμενόμενο μετά από 15 μέρες έτσι ηρεμίας ότι το Σαββατοκύριακο θα είχαμε πολύ πιο μεγάλες έτσι... θα είχαμε εντάσεις, θα είχαμε έντονες στιγμές και νομίζω ότι ζήσαμε πολλές από αυτές χθες στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο την μη εμπορική Λαμία. Ο ΠΑΟΚ συγκέντρωσε πρώτα απ' όλα 25.000 κόσμου. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό που οφείλουμε να επισημάνουμε για τη θεσμική αναμέτρηση. Το δεύτερο νομίζω ότι είναι το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ένα ποδόσφαιρο που έρχεται σε συνέχεια των εμφανίσεων που έκανε ο Κώστα στα παιχνίδια με τον Άρη που δεν κέρδισε Λέω Σιδηρόπουλου και, και με την ΑΕΚ που δεν την κέρδισε για τους ίδιους λόγους, μόνο αυτή τη φορά κυρίως αφορούσε τους διαιτητές που ήρθαν από το εξωτερικό και το Σιδηρόπουλο στο ΒΑΡ. Το ίδιο πρόσωπο, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Ο Σιδηρόπουλος είναι πλέον ένας διαπλεκόμενος διαιτητής, ο οποίος προσπαθεί να πατήσει σε όσες βάρκες υπάρχουν για να κάνει τη δουλειά του. Και όχι για να
ΣΥΡΙΖΙ αγώνες με τη σοβαρότητα που οφείλει να έχει ένας διεθνής διαιτητής που θεωρείται μάλιστα ο καλύτερος. Για μένα πλέον δεν είναι ο καλύτερος. Το θεωρείται όπως το είπες. Διεθνής. Ναι, ναι. Έχω την εντύπωση ότι βαριέται ή ότι έχει ψυχολογήσει λίγο και κάνει εξυπηρετήσεις, εξοφλεί γραμμάτια. Κάτι γίνεται με τον Σιδηρόπουλο και δεν είναι καθόλου καλό, είναι πάρα πολύ άσχημο. Και ίσως να έχουμε και κανένα διάλογο εκ νέου, σαν εκείνο το περίφημο διάλογο που είχε με τον Σάββα Θεοδωρίδη. Λέω κάτι. Εγώ τώρα θα πω την πορεία αυτό. Το δεύτερο λοιπόν ήταν το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, απόλυτο, καθηλωτικό, έτσι πολύ γρήγορα. Σε κάθε σκουπίση και τελειώσαμε, καθάρισε το παιχνίδι. 11 λεπτά. Είχε την ευκαιρία ο Φερέιρα να δοκιμάσει πράγματα, να δει πράγματα. Και νομίζω ότι κέρδισε πολλά από τον χθεσινό αγώνα. Καταρχήν, πέρα από τους τρεις βαθμούς, κέρδισε το στόχο. Έτσι, ένα παίκτη που δεν τον είχαμε δει μέχρι τώρα. Γιατί δεν θεωρούσε ο προπονητής ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Προφανώς και το τελευταίο διάστημα κάτι άλλαξε στις προπονήσεις, γιατί εκεί ο προπονητής κρίνει, εκεί που εμείς δεν έχουμε πρόσβαση να ξέρουμε τι γίνεται. Διαπίστωσε λοιπόν ότι ο Στοχ έρχεται θεωρητικά κοντά σε αυτά που θέλει η ομάδα, σε αυτά που θέλει ο ίδιος, έρχεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και έτσι κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή για να τον χρησιμοποιήσει χθες. Και να δούμε έναν παίκτη όπως ακριβώς θυμόμασταν. Δραστήριο, εκρηκτικό, πειθαρχημένο, εκρηκτικό, με στοιχεία που λείπουν από τους παίκτες που διαθέτει ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη γραμμή, είτε δεξιά είτε αριστερά. Εκρηκτικός είναι και ο Ζαμπά, γρήγορος είναι και ο Ζαμπά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει αυτή την, αμεσότητα που έχει στη φάση ο Στοχ με ή χωρίς την μπάλα. Και όλα αυτά τα είδαμε χθες χωρίς να έχει ο παίκτης ρυθμό. Ρυθμό, ρυθμό εννοώ. Και ένα εξαιρετικό φάουλ που θα μπορούσε για, έτσι, από ατυχία, το έστειλε σε σημείο εξαιρετικό, θα μπορούσε να σκοράρει. Το είναι δεδομένο. Ότι έχει την κίνηση έξω από την περιοχή, ότι έχει το σούτ έξω από την περιοχή. Και ξαναλέω, όσα είδαμε, τα είδαμε χωρίς να έχει αγωνιστικό ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κέρδισε χθες έναν ποδοσφαιριστή, το Στοχ, που για πολλούς ήταν ξεγραμμένος, αλλά τελικά μόνο ξεγραμμένος δεν είναι, γιατί είναι παίκτης που έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα και μάλιστα σε μια τόσο απαιτητική περίοδο όσο θα είναι η φετινή. Δεν περισσεύει κανένας, Κώστα. Έτσι, και τον καλό Στοχ νομίζω θα έπαιζε βασικό σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα με κλειστά μάτια ο συγκεκριμένος. Και τώρα περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Πέρα από το Στοχ. Αυτό που κέρδισε χθες είναι ο Βιερίνια. Αυτό ήθελα να πω τώρα, η επιστροφή του αρχηγού. Πες μου, Κώστα, σε ακούω, ναι. Εντάξει, σηκώνει την τρίχα σου, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με τον Βιερίνια. Αυτή η αγάπη που εισπράττει και τον τρόπο με τον οποίο την επιστρέφει. Ξέρεις, ο Βιερίνια είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Δεν λέω εγώ συχνά, δεν χρησιμοποιώ το ξέρω. Τη χρησιμοποίησα για τον Γκαρσία. Νομίζω ότι έχω δίκιο για τον Πάμπλο και τις χρησιμοποιώ και για τον Βιερίνια. Η άφηξή του στον ΠΑΟΚ, η επιστροφή του στην Τούμπα, ίσως ακουστεί βαρύ, αλλά το θεωρώ αληθινό, άλλαξε το ρου της ιστορίας. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, Κώστα. Γύρισε και είδαμε πόσο καθοριστικός ήταν. Γύρισε το κουμπί. Ο ΠΑΟΚ με τον Βιερίνια κατέκτησε δύο ντάμπλ. Φυσικά. Και βλέπω ένα παίχτη αποφασισμένο να κάνει τα πάντα για την ομάδα. Δηλαδή, χθες της έδωσε, καλά έδωσε συνεδρία και πού δεν έδωσε, μίλησε και πού δεν μίλησε. Και αυτό που επεσήμανε στην ερώτηση, εντάξει, γιατί και στο ΠΑΟΚ τι μας μίλησε και κάναμε πλάκα, είναι εάν και πού θα έπαιζε. Και είπε παντού, δεν με ενδιαφέρει πού θα παίξω. Να παίξω θέλω. Ναι. Και πού θα παίξω, ποιο είναι ο προπονητής. Και δεν το λέει ο Βιερίνια στα 23 του, χωρίς να το εννοεί. Το λέει ο Βιερίνη ο σημερινός που το εννοεί. Και, μα το έδειξε κιόλας δύο χρόνια, Κώστα. Γύρισε και αγωνίστηκε μπακ που θα μπορούσε ή θα έχει δικαίωμα, κάθε δικαίωμα να πει: δεν γυρίζω ρε παιδιά να παίξω αριστερό μπακ στα 32 μου. Έτσι. Δεν τα είπα αυτά. Και όχι μόνο. Τον έβαλε ο Λουτσέσκο αριστερό μπακ εκεί την ίδια ομάδα. Στρατιώτης. Και πήρε δύο ντάμπλ με το Βιερίνη αριστερό μπακ. Και MVP. Και ναι. Λοιπόν. Συγκλονιστικός. Τώρα η ώρα να του πούνε ότι ξέρει. Μπορεί να πα και δεξιά, μπορεί να πα και μπροστά, μπορεί και. Δεν υπάρχουν λόγια. Δηλαδή θεωρώ αυτή τη γενιά παιδιών, κυρίως οι νεαροί ηλικίες που ζουν τον ΠΑΟΚ του Βιερίνια, είναι πολύ τυχεροί. Πολύ τυχερούς.
Είναι πραγματικά για τον ΠΑΟ. Ευλογία. Να έχει αυτόν τον παίκτη με αυτόν τον χαρακτήρα, ναι, με αυτά τα προσόντα και τις δυνατότητες, να τον έχει ο ΠΑΟ στη μηχανή του. Δηλαδή, ευλογημένη η ώρα που γύρισε. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό σου, Βιερίνια. Ναι. Και δεν αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή, αναφέρομαι και στον άνθρωπο, Βιερίνια, ο οποίος τα κάνει όλα. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που έλειπε, είναι το κερασάκι σε αυτή την υπέροχη τούπα, την αγωνιστική, την ποδοσφαιρική τούπα που έχει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν θα δώσει βοήθειες αγωνιστικού μόνο επιπέδου, θα δώσει και άλλου είδους βοήθειες στα αποδυτήρια. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, μα καλά, αφού μπορεί να δώσει, γιατί δεν έδινε και τώρα. Θα σας εξηγήσω, γιατί είναι άλλο να παίζεις και να έχεις λόγο στα αποδυτήρια και άλλο να είσαι στο ατομικό πρόγραμμα και να μπαίνεις που και που με την ομάδα. Δεν έχεις επαφή είτε με τον προπονητή είτε με τους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες σου. Βέβαια. Όταν παίζεις είσαι Βιερίνια, είδες το σεβασμό με τον οποίο του πήγε χθες ο Κρέσπο, ας πούμε. Το περιβραχιόνιο. Συγκλονιστική στιγμή. Δεν μπορούσε να έχει συμμετοχή ο Βιερίνια. Έτσι. Συμμετοχή είχε. Δεν μπορούσε να επιβάλλει απόψεις, να επιβάλλει θέσεις. Μέσα στο τερέν. Μέσα. Κώστα, σκέψου οι παίκτες, σκέψου τους, να είσαι παίκτης και να γυρίζεις το κεφάλι σου και να βλέπεις τον αρχηγό όχι με πολιτικά στον πάγκο ή στην εξέδρα. Να τον βλέπεις εκεί, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γίνεσαι κι εσύ καλύτερος. Ναι. Έτσι. Εγώ μιλώ ιδιαίτερα και για την καθημερινότητα. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι τα 90 λεπτά. Υπάρχει μια καθημερινότητα στην οποία γίνεται δουλειά για αυτά τα 90 λεπτά που βλέπουμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Εκεί λοιπόν είναι 6 μέρες. Είναι κάθε μέρα. Και εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε ο Βιερίνια, όπως χρειάζεται και ο Μαωρίσιο, που είχε μια ατυχία στην προπόνηση της Παρασκευής, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι. Όχι, θεωρώ, δεν είναι κάτι. Δεν ανησυχούμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Χρειάζεται το χρόνο του. Αναμενόμενο ήταν. Άλλη κράση ο Βιερίνια, άλλη κράση ο Μαωρίσιο, άλλη κράση ο Βέρμπλουμ. Άλλα χαρακτηριστικά. Θέλει λίγο υπομονή ο Μαωρίσιο και μεγαλύτερη υπομονή ο Βέρμπλουμ. Άρα πάω χθες, πήρε στόχ. Κέρδισε το στόχ, κέρδισε και τον Βιερίνια και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Είδαμε έναν Μίσιτς για άλλη μια φορά. Κώστα, ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα για έναν ποδοσφαιριστή. Ο Μίσιτς πέρσι μας είχε δείξει λίγα πράγματα. Αλλά πάντοτε λέγαμε ας τον δούμε, ας πάρει μερικά μάτς. Νομίζω μας διέψευσε όλους. Το λίγα πράγματα, Κωστή μου, το λέγανε. Για ποιο λόγο, πού τον είδαμε τον Μίσιτς. Ναι, δεν τον πίστεψε ο προηγούμενος προπονητής για να τον δούμε. Έτσι, γι' αυτό. Μπορεί να τον πίστεψε, αλλά δεν υπήρχε χώρος, ρε Κώστα. Πού να παίζει. Μπορεί και αυτό. Είχε Κάνιας, είχε πάω Κάνιας. Σάκοφ. Είχε Μαωρίσιο. Ναι. Είχε Σάκοφ. Ναι. Ποιος θα μπορούσε να μείνει έξω. Ο Σάκοφ που κάθε παιχνίδι έμπαινε και σου φοράρε. Ναι. Δεν το θέλω ότι ο προπονητής, ας πούμε, τον πίστεψε. Δεν ξέρω αν τον πίστεψε. Οπότε μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, τον χρησιμοποιούσε. Τώρα βλέπουμε το Μίτσι ότι ήρθε το timing να παίξει και στη σωστή θέση. Έτσι. Γιατί έτσι και ο Λουτσέσκου έψαχνε να βρει ποια είναι η θέση, του. Στην ομάδα. Ναι. Έτσι, σε μια ομάδα δομημένη. Τώρα πάω ξανά. Ξαναχτίζεται. Χτίζεται σε εισαγωγικά. Γίνονται μια συγκεκριμένη δουλειά. Ναι. Η οποία βλέπουμε, το λέμε ότι αποφέρει καρπού σιγά σιγά και έχουμε πει και το λέμε συνέχεια, ο χρόνος είναι σύμμαχος του ΠΑΟΚ ακόμα και σήμερα. Μέχρι ο Βιερίνια να μπει πραγματικά στην ομάδα. Όχι να μπει 10 λεπτά, να μπει 45, να μπει 90, να βρει ρυθμό. Θεωρεί και ο Μαωρίσιο, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι τότε πραγματικά τις δυνατότητες αυτής της ομάδας σε απόλυτο βαθμό, γιατί ακόμη δεν έχουμε δει. Είμαστε ακόμα μακριά από το πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα με αυτό το υλικό που έχει. Αν σε ρωτούσαμε ποσοστό, πού θεωρείς ότι έχουμε φτάσει, αν πάρουμε ας πούμε το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ ή το πρώτο ημίχρονο εχθές, πού θεωρείς ότι έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ είναι το 85%, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε. Δηλαδή αν πετύχει ένα γκολ ακόμη θα έλεγα ότι έπιασε το 95%. Ναι. Δεν το πέτυχε όμως. Ναι. Θα έπρεπε να είναι 0-3 το ημίχρονο. Ναι, τέλειωνε το μάτς. Τέλειωνε το παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. 0-3 θα ήταν το ημίχρονο. Στην ΑΕΚ τότε θα έλεγα ότι ήταν ναι. Άρα έχουμε ακόμη. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα από τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε να δούμε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ας πούμε χθες
βλέπεις μια τόσο μεγάλη εμφάνιση με το Μάτος και τον Αουγκούστο να μην ξεπερνούν το μέσο όρο. Ναι, ναι. Και τον πίσες βέβαια. Και τον πίσες βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Θα έχουν παιχνίδια στα οποία αυτοί ο Μάτος, ο Αουγκούστο, ο Μπίσες βέβαια, που δεν ήταν καλοί, θα είναι πραγματικά καλοί και κάποιοι άλλοι θα υστερούν. Είναι ένας κύκλος. Θα έρθουν όλα όπως πρέπει να γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Αφού πέρασε κάποιες έτσι δυσκολίες, κάποιες αναταράξεις. Κραδασμούς, αναταράξεις. Διατήρησε, ναι, κραδασμούς, διατήρησε την ισορροπία του. Τώρα πλέον μόνο προς τα πάνω έχει. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο που να με ανησυχεί. Αυτό που με ανησυχεί και ανησυχεί όλους όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο είναι αυτά που συμβαίνουν με τους διαιτητές. Τραγικά. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Πάλι με το βάρος του Καραϊσκάκης εκεί δείχνει το μικρό σπίτι στο λιβάδι, δεν ξέρω. Δείχνει και το Muppet Show. Δείχνει τα highlights από το Muppet Show. Ναι, δεν έχει σημασία. Πλέον θα πρέπει εδώ να επέμβει και Περέιρα. Τι εικόνα στέλνουν στους διαιτητές. Ή γιατί δεν στέλνουν, τι γίνεται. Αν είναι τόσο μεγάλος ο φόβος των διαιτητών στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης, να το δηλώσουν και σταματήσουν να το πούνε, έρχονται ξένοι να παίζουν μόνο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Είναι πρόκληση. Μα το εκεί οδηγείται. Εκεί οδηγείται. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι υπάρχει τρόμος μεταξύ των διαιτητών. Ο Πάουκ τους τρομάζει στο γήπεδο και ο Ολυμπιακός τους τρομάζει αλλιώς. Δεν ξέρω πώς. Δεν μπορεί να μην δεν βλέπουν και να μην αποφασίζουν να κάνουν το σωστό και να κάνουν τις πάπιες. Δεν μπορεί να ξεθελίζονται έτσι. Μου είναι αδιανόητο ότι ξεθελίζεται κάποιος σε αυτόν τον βαθμό. Ναι. Δεν και άλλοι δύο βαθμοί, Κώστα, έτσι. Άλλοι δύο βαθμοί για τη συμβαθμολογία. Έτσι. Μπαράλες με τον Αστέρα, σε Μέδο με τον Όφη και αν βάλουμε και του Αγκούστο το φάουλ του πεντακάθαρο με τα δυο πόδια, να τη, η βαθμολογία. Έτσι. Ναι, αλλά πού θα πάει αυτό όμως. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Είναι πραγματικά ανυπόφορη και φέρει ευθύνη και η ΚΕΔ πλέον. Δεν θα έλεγα ότι φέρει ευθύνη πολιτεία. Ποια πολιτεία, δεν φέρει καμία ευθύνη πολιτεία. Πιστεύεις μπορεί να δούμε ξένους ακόμα και στο ΒΑΡ, δηλαδή να γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει λύση. Μα τι να σου πω. Ή θα πρέπει να δούμε ξένους στο ΒΑΡ, ή θα πρέπει η πολιτεία να επέμβει στην διαδικασία αυτή, στο βαθμό που της επιτρέπεται, γιατί δεν της επιτρέπεται και πολλά, και ίσως και σωστά δεν της επιτρέπεται και πολλά, τι συμβαίνει με τους διαιτητές. Δηλαδή όσο η υπόθεση Τζίλου παραμένει μυστήριο σε εισαγωγικά, αυτά θα βλέπουμε. Όταν θα γίνει γνωστό ποιοι ήταν οι φυσικοί και ποιοι οι ηθικοί αυτοργοί της επίθεσης στον Τζίλο, θα καθαρίσει την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μέχρι τότε θα βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Αλυσίδα είναι. Επηρεάζονται οι διαιτητές φυσικά. Έτσι. Είναι άνθρωποι με οικογένειες, ξέρουν πού περπατούν, πού μένουν. Άρα το μυαλό δεν μπορεί να μην πηγαίνει εκεί. Όλα είναι αλυσίδα. Δεν εξάγεται πρωτάθλημα υπό κλίμα, ας πούμε, τρόμου ή τρομοκρατίας. Αυτό θα συμβαίνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξουμε να δούμε τι φταίει. Ξέρουμε τι φταίει. Τι φταίει, αυτό φταίει. Ότι φοβούνται. Φοβούνται να στηρίξουν αυτό που βλέπουν, που το βλέπουν. Δεν είδε το πέναλτι ο Κουμπαράκης στο Μπαράλες. Ναι. Δεν είδε χθες το πέναλτι ο Παπαδόπουλος προχθές. Στον μπροστά του, του Σεμέδο. Και δεν το είδε ο Παπαδόπουλος. Ο Κουμπαράκης όταν στον Μπάρ δεν το είδε. Τι εικόνα του έστειλε. Το Muppet Show σου λέω. Τους παππούδες να μάθουν μεταξύ τους. Και η Αθλητική Κυριακή δεν το δείχνει καν στις φάσεις. Έτσι, και λέει παιδιά, γίνονται αυτά. Μετά λέει, σε αφισβητούμε, δεν το δείχνουμε τώρα, λέει μετά. Το γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε, ναι. Να αφισβητούμε, φάση, δεν το έδειξε τις φάσεις. Αυτό το έδειξε. Το άλλο το κράτησε να το δείξει την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα. Και εκεί είμαστε ο κόσμος. Εμάς δεν μας τρελάνε αυτό. Βλέπεις η προπαγάνδα πώς λειτουργεί. Αυτοί θέλουν να μας τρελάνουν. Αυτή η φάση δεν την αφήσουμε, την έχουμε αλλά δεν την δείχνουμε. Ναι. Δεν ξέρω να τα κοιμηθείτε μοσχάρια και μετά εμείς θα την δείξουμε τη φάση. Σε παρακαλώ πολύ. Απίστευτο. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Τι να πω. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ντροπή, δεν μιλάμε για ξεφτύλα ένας προηγουμένου. Στο κρατικό κανάλι. Έτσι. Γιατί αν ήταν ιδιωτικό, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Καθένας εκεί. Θεωρητικά. Ναι, που και εκεί κανονικά, αλλά δεν λέμε όμως. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι φοβερά πράγματα και βγαίνει ο Βαρούχας τώρα. Ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να κλείνει το μάτι στον Ολυμπιακό για τους δικούς του λόγους. Να μας πει ότι δεν επέναν σε αυτή η φάση. Θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε. Πρέπει να μας απαγορευτεί από την εισαγγελέα να ασχοληθεί ξανά με το ποδόσφαιρο. Αν αυτό εμείς λέμε ότι είναι επέναντι και αυτός λέει ότι δεν είναι, ή εμείς πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ή αυτός. Δεν μπορεί και όλοι να έχουμε άποψη να τη λέμε στον κόσμο.
Είναι αδύνατον δηλαδή. Το πράσινο είναι πράσινο, το άσπρο άσπρο, το μαύρο μαύρο. Άρα και βαρ και βαρούχας, ό,τι είναι από βαρ, κλάθα χαράλαμπε. Τι να πω, τι να πω. Εντάξει. Κλειβερό. Κλειβερό, θλιβερό. Κλειβερό. Μάλιστα. Κώστα, σήμερα το πρωί είχαμε μία συνάντηση μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Μητσοτάκη. Μεταξύ Σαββίδη και Πρωθυπουργού. Το σχόλιο σου ήθελα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν σημαίνει κάτι για το γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, πες μας. Θα ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σου. Νομίζω ότι ήταν μια θυμοτυπική συνάντηση, στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνει ο Πρωθυπουργός με επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος, γιατί υπάρχει και αυτή η επένδυση και στο ελληνικό που μιλάμε για πολλά χρήματα. Αλλά έχει επενδύσει ήδη και σκοπεύει να επενδύσει ακόμα περισσότερο στη χώρα. Είναι λογικό, δεν είναι ένα... Φυσικά, είναι φυσικά. Υπουργός με έναν τέτοιο άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Με κάθε επιχειρηματία, ναι, ο οποίος mm-hmm. θα αξιοποιείται στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και ναι, η ατζέντα θα... περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα και το γήπεδο της Τούμπας, σίγουρα και τις επιχειρηματικές, τις υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ιβάν Σαββίδη και τις μελλοντικές, γιατί υπάρχουν επιχειρηματικά σχέδια στο μυαλό του Προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ για το μέλλον. Οπότε θα πρέπει να ξέρει και τις προθέσεις της κυβέρνησης, η οποία έχει δεσμευτεί ότι θέλει να προσελκύσει επενδυτές στη χώρα για να βοηθήσει την ανάπτυξη και φυσικά να ενισχύσει και τους, να ενθαρρύνει μάλλον τους υφιστάμενους επιχειρηματίες για μεγαλύτερες επενδύσεις. Απόλυτα φυσιολογικό, δεν ήταν καμία εντύπωση, δεν ήταν και κάτι άγνωστο. Ήταν, ναι, γνωστό, γνωστό. Ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει μια τέτοια συνάντηση, στο σωστό timing και όχι όπως έγινε με το ύφος Δαβά που πήγε ο Μαρινάκης να συναντήσει τον... Ναι. Πρωθυπουργό την ημέρα των εκλογών. Ναι, ναι. Όχι. Α, για τις εκλογές λες. Α, για τις εκλογές. Στην Θεσσαλονίκη ήθελε να κάνει επίδειξη δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Εσύ λες για τις εκλογές. Θέλω ότι επειδή ακριβώς την έκανε αυτή την επίδειξη δύναμη εις βάρος του Πρωθυπουργού, υπάρχει δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Τώρα, αυτά λίγο πολύ θα τα παρακολουθούμε κάθε μέρα και θα βγάζουμε συμπεράσματα. Εγώ πάντως αν ήμουν Ιβάν, θα του έλεγα, κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή το γήπεδο το φτιάχνω με δικά μου λεφτά και δεν περιμένω τα δικά σας, κοιτάξτε λίγο μην μας βάζετε εμπόδια. Αλλού και αλλού βοηθάτε. Να το πω έτσι απλά όπως μου έρχεται, Κώστα. Έτσι. Δεν θέλω να τοποθετηθώ στο θέμα αυτό, διότι μπορεί να αδικήσουμε ανθρώπους, πρόσωπα, καταστάσεις. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει γήπεδο. Για να ξεκινήσει να το κάνει το γήπεδο, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει νομοθετική ρύθμιση που θα αποδώσει δικαιοσύνη και ισονομία. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει το Καφατζόγλιο όπως χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιήσει το Καφατζόγλιο με τους όρους που χρησιμοποιούν το ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Δυστυχώς αυτή την προσπάθεια αποδείχθηκε ότι ο μέχρι πρότιμος διευθυντής πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μητζής, δεν λειτουργούσε σαν εκπρόσωπος του κράτους ούτε σαν πρόεδρος του Καφατζόγλιου. Λειτουργούσε με άλλη ιδιότητα. Θα έρθει και γι' αυτόν η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους ακριβώς όμως όπως είναι, διότι επί ένα χρόνο κολλησιεργούσε και τελικά ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας ΠΑΟΚ Καφετζόγλιο, δεν υπογράφηκε ποτέ. Θα υπογραφεί. Θα βρεθεί τρόπος, θεωρώ, να υπογραφεί για να μετακομίσει ο ΠΑΟΚ, να χρησιμοποιήσει το Καφετζόγλιο, να πάρει λεφτά το εθνικό αυτό στάδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πόρους. Ιδιωτικούς πόρους δεν έχει. Να το αναμορφώσει, να το κάνει κουκλά. Να το αναμορφώσει, ναι, ακριβώς. Ναι. Και αμέσως μετά θα ανοίξει ο δρόμος για να ακολουθήσει το έργο της νέας Τούμπας. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τρόπος που θα κινηθεί η κυβέρνηση, τα στελέχη της, οι υπουργοί της, θα δείχνουν και ποιες είναι οι προθέσεις της. Θα έχουμε εικόνα. Γι' αυτό και λέω ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε και να μην αδικούμε ούτε ανθρώπους, ούτε θεσμούς, ούτε καταστάσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Κώστα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αν υπάρχει κάτι άλλο που είναι θέλω να προσθέσω δύο πράγματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε. Βασικά είναι ένα, ότι η ΑΕΚ με διαιτητή τον Ζαχαριάδη
ναι. Δεν χάνει ούτε τον πυρετό της. Μάλιστα. Η ΑΕΚ με διαιτητή του Ζαχαριάδη, του συνδέσμου διαιτητών Θεσσαλονίκης, δεν χάνει ούτε τον πυρετό της. Μάλιστα. Στατιστικό. Θα το αναλύσουμε και αυτό τις επόμενες. Ωραία. Δίνει στροφή για αύριο. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Έγινε Κώστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου, που είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στο τελείωμα και σήμερα, στην ώρα μας. Στο πρώτο μισάωρο παίξαμε, κάναμε το χαβά, μαζέψαμε και σήμερα ονόματα για το σπουδαίο δώρο που θα δώσουμε στο τέλος εβδομάδας. Θέλω να προσέχετε. Θυμίζουμε ότι το δώρο αυτό είναι προσφορά από το χορηγό μας, την Glimart Home Γραβιάς 67, ένας αφιγραντήρας Fresh Inventor 120 ευρώ. Δεν ξεχνάτε, χορηγός επίσης, θα δώσουμε και τραπέζια εκεί, στο ψητοπολείο Αθηνά, με κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλη, στον Εύωσμο, στην πλατεία Τερψιθέας, η Αθηνά, Αμπελοκήπων 10, 2310 606 55. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, δεν φεύγει κανένας, το πρόγραμμα του Λίμπερο πολύ δυνατό, πολύ αναβασμένο, με τους καλύτερους, με τους κορυφαίους. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας στο πέναλτι. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Δεν λείπει κανένας. Σας περιμένουμε για να κάνουμε το πρωί τα δικά μας και το μεσημέρι πάλι αύριο 2 με 3 εδώ παρέα. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye.